Πάμε. Καταρχήν συγχαρητήρια για τη νέα σας πλέον ιδιότητα σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδασκάλων. Έτσι, σωστά το είπα. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, θα τα πω και εγώ. Λοιπόν, για πείτε μας, είστε εδώ στο νησί μας, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, πολλές φορές έχετε έρθει. Και στηρίξατε, από ό,τι είδα, και την εισήγηση του Περιφερειάρχη για να γίνει το έργο Αποκάλυψη Σκάλα, το οδικό, να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο κατά κάποιον τρόπο. Στην Πάτμα, στην Πάτμα δεν είμαστε γνωστοί, μας ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα λατρεμένο νησί, ένα νησί βέβαια το οποίο χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Και το λέω αυτό γιατί και βέβαια ως περιφερειακός συνδυασμός, νέα εποχή για τα νησιά μας που εκφράζουμε τη μείζωνα μειοψηφία, είμαστε εκείνοι οι οποίοι και θα ασκούμε κριτική και θα αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, είτε την ασυμφωνία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και τη συμφωνία μας. Όταν πάει να γίνει κάτι θετικό, είμαστε αυτοί. Όχι μόνο θα το επικροτήσουμε, όχι μόνο θα το χειροκροτήσουμε, αλλά θα συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας να γίνει πράξη. Ό,τι έργο γίνεται στα νησιά μας και το στηρίζουμε και θέλουμε να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, την εθνική, την ευρωπαϊκή. Όσον αφορά επίσης το νησί, θέλω να πω ότι με λύπη μου σήμερα επισκέφθηκα το Κέντρο Υγείας και διαπίστωσα τα προβλήματα. Γι' αυτό ανέλαβα και χθες την πρωτοβουλία στο Περιφερειακό Συμβούλιο να καταθέσουμε ψήφισμα το οποίο πέρασε κατά πλειοψηφία. Με συντριπτική θα έλεγα πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο στέλνουμε ένα μήνυμα ότι και το νησί της Αποκάλυψης αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου χώρου έχουν ανάγκη από στελέχωση, έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, από εξυγχρονισμό, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Από εκεί και πέρα οφείλω να εκφράσω τη λύπη μου, που είδα ότι το έργο που είχε παραδοθεί το 2008, όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας στην Περιφέρεια, το Λιμενικό, στη Σκάλα, δεν έχουν γίνει καμία απολύτως προσθετική παρέμβαση από το Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Υπάρχουν τα πύλα. Καταφύγιο. Ναι, αναφέρομαι στο κλωστικό καταφύγιο, το οποίο δεν έχουν μπει τα πύλα, δηλαδή ένα σκάφος το οποίο έρχεται να δέσει δεν έχει να πάρει νερό και άλλα εφόδια. Και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι αρκετά μικρά σκάφη τα οποία θα μπορούσαν να λιμενιστούν στην Πάτμο φεύγουν για άλλα νησιά. Νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη προσθετική δράση. Εμείς είχαμε κάνει το μεγάλο κορμό εντός περιφέρεια και θα μπορούσε να έχει γίνει. Όπως επίσης είδα το Πάτμιον που είχαν διατεθεί αρκετές χιλιάδες ευρώ, πάλι επί δικαίου Γενικής Γραμματείας, να μην έχει προχωρήσει. Είχαμε προχωρήσει κάποια οδικά έργα τότε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις στο νησί, όπως και άλλες δράσεις που ήταν απαραίτητες. Αλλά πρέπει να τρέξει το νησί σε έργα που αφορούν το περιβάλλον. Τα λέω αυτά με καλή πρόθεση, χωρίς να ενδιαφέρει ούτε να αναδείξω κάποιο προσωπικό μου έργο ή να καταδείξω ευθύνη σε κάποιους για κάποια που έγιναν. Όλοι μας οφείλουμε, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, να δώσουμε τη μάχη να πάει ο τόπος μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Με ενότητα, με ψυχία και κοινή στόχευση, πολύται περισσότερο στις κρίσιμες στιγμές που πονάει ο τόπος. Όσον αφορά τον εαυτό μου, να ξεκαθαρίσω ότι πέρα από τα ενδεχομένως αυτά που κάποιοι ψιθυρίζουν ή κάποιοι λένε, εμείς είμαστε ένας περιφερειακός συνδυασμός ενωμένος. Εκφράζουμε το 1 τρίτο των πολιτών του Αιγαίου και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα συμφέροντα των νησιωτών μας. Δηλαδή δεν θα επηρεάσει τίποτα η νέα σας ιδιότητα. Η νέα μου ιδιότητα όχι μόνο δεν θα με επηρεάσει, αντίθετα με αναβαθμίζει με την έννοια ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, στηρίζει την αυτοδιοίκηση με τις πράξεις του και τώρα συνεχίζω περιοδεία στο βόρειο, στο υπόλοιπο βόρειο συμπρότυπο της Δωδεκανήσου. Και βέβαια ως πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας των 80.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναλαμβάνω πρόσθετες ευθύνες για τις οποίες, επαναλαμβάνω, θα δώσω και εκεί τη μάχη για τα συμφέροντα και του κλάδου μου αλλά και της παιδείας που αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και σας καλή δύναμη.